Ως ευτυχής σας αρετών τε σηδές, Της των μαρτυρών ευκληρίας με τε σχές, Ιερομάρτησεν ενδόξε, πάμα καρευτυχές, Σιγάρτο Θεό ημών, Καθαρός Υπουργή σας, αίμα συνέφυνιξας, την Αγίαν στολήν σου, μεθύς Χριστό και νυνιερουργών, αίβη σώπη υπέρ των ψυχών ημών. τη 28η του μηνός Μαΐου, ευτυχείου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Μελιτινής, Ελικονίδο Μάρτυρος Αλεξάνδρου Επισκόπου Θεσσαλονίκης, Ανδρέου του Δεύτερου Αρχιεπισκόπου Μιθήμνης του Θαυματουργού, Νικίτα και Ιγνατίου, Ανδρέου Οσίου του Διαχριστών Σαλού, Αρσενίου Ιερομάρτυρος Μητροπολίτου Βερία Σοφρονίου Ιωμάρτυρος εκ Βουλγαρίας, Μήτρου Νεομάρτυρος εν Τριπόλη, Ζαχαρίου Νεομάρτυρος εν Προύση, Γερμανού Επισκόπου Παρισίων. Ο Άγιος Ευτύχης, Επίσκοπος Μελιτινής. Υπήρξε άριστος στρατιώτης Χριστού και ακούραστος εργάτης της Εκκλησίας. Η καρποφόρα διδασκαλία του και τα επικοδομητικά του έργα κράτησαν πολλές ψυχές όρθιες στην χριστιανική πίστη. Μάλιστα είχε το χάρισμα να αλλιεύει ψυχές στο Χριστό με τα σωτήρια δίχτυα του Ευαγγελίου και το σπουδαιότερο ήταν έτοιμος να δώσει και την ζωή του για την ασφάλεια και τη σωτηρία αυτών των ψυχών μιμούμενος τον Κύριο που είπε και ο Υιός του ανθρώπου ούκ ήλθε διακονηθήνε ναι, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λίτρων αντί πολλών. Δηλαδή ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, δεν ήλθε στον κόσμο για να υπηρετηθεί αλλά ήλθε για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λίτρο για να εξαγορασθούν και να ελευθερωθούν από την αμαρτία και τον θάνατο πολλοί. Ο φθόνο όμως των πορωμένων ειδωλολατρών οδήγησε στην σύλληψη του ευτυχού και κατόπιν στο μαρτυρικό του τέλος, μέσα στα βαθιά νερά ενός ποταμού. Η Αγία Ελικονής έζησε στα χρόνια του βασιλέως Γορδιανού του Τρίτου, στα μέσα του Τρίτου μετά Χριστόν αιώνα ήταν Θεσσαλονικιά, αλλά μετακόμισε στην Κόρινθο, όπου καταγγέλθηκε ως χριστιανή στον άρχοντα Περίνιο. Μάται αυτός προσπάθησε να την αποσπάσει από την χριστιανική της πίστη. Εξοργισμένος τότε ο Περίνιος την έβρισε χιδέα και της ξύρισε το κεφάλι. Η Ελικονίδα χαμογελώντας απάντησε «Εσείς έπαρχε» θεωρείται άνθρωπο κυρίως το σώμα και την ομορφιά του. Νομίζετε ότι είναι η κυριότερη ανθρώπινη αρετή και πάνω σε αυτήν την βάση στηρίζετε την ταπεινή και πρόσκαιρη ευτυχία σας. Αλλά για εμάς τους χριστιανούς το επίγειο σώμα είναι όπως και το ρούχο. Αυτό κάποια μέρα θα παλιώσει και θα πεταχτεί. Επομένως, ό,τι κι αν κάνεις στο φθαρτό σώμα μου δεν θα με ενοχλήσει, διότι δεν θα καταφέρεις να βλάψεις την ψυχή μου». Ο Περίνιος διέταξε τότε και έβαλαν την Αγία μέσα σε ένα λιωμένο μολύβι και άσφαλτο. Η Θεία χάρη όμως την κράτησε αυλαβή. Το ίδιο συνέβη όταν αργότερα και ο Ανθίπατος Ιουστίνος την έριξε μέσα στη φωτιά και στα άγρια θηρία. Τελικά η Ελικονής αποκεφαλίστηκε και έτσι φόρεσε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου για το Χριστό. Ο Νεομάρτης Δημήτριος ή Μήτρος ο Πελοποννήσιος Μαρτύρησε το έτος 1794. Καταγόταν από την Πελοπόννησο, χωρίς να διευκρινίζεται από τον βιογράφο του Άγιο Μακάριο Κορίνθου, η ιδιαιτέρα του πατρίδα σε ηλικία 11 ετών λόγω του νεαρού της ηλικία του εξαπατήθηκε από τους αγαρινούς και αρνήθηκε το Χριστό. Σαν αρνησίθηκος πλέον προσκολήθηκε σε Οθωμανούς αξιωματούχους. Εξελίχθηκε μέχρι τον βαθμό του επάρχου και απέκτησε περιουσία και δούλους και ανθρώπινη δόξα. Ο έλεγχος της συνειδήσεως τον έφερε κάποτε στην έδρα του Μόρα Βαλεσή στην Τρίπολη, όπου εκεί ομολόγησε την χριστιανική του πίστη και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό. Το λείψανο του κυδεύθηκε στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Απότμημα των ιερών λείψάνων του φυλάσσεται στην γνήσια Ιερά Μονή Εσφυγμένου του Αγίου Όρους. Ο Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστόν Σαλός Πέμπτος αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν σκήφης στην καταγωγή του, γι' αυτό και η μνήμη του είναι πολύ διαδεδομένη μεταξύ των Σλάβων Ορθοδόξων. Ήταν δούλος του άρχοντα Θεογνώστου και έζησε στην Κωνσταντινούπολη στους χρόνους του βασιλέως Λέοντος Πρώτου του Μακέλη. Ακολούθησε την ασκητική οδό της θεληματικής μορίας ή διαχριστών σαλότητας μετά από εμφάνιση του ιδίου του Κυρίου. Την επίπλαστη μορία του γνώριζε μόνον ο μαθητής του επιφάνιος. Παρίστανε δηλαδή τον Σαλό, κατά Χριστόν Σαλός, επροσποιήτο ότι είναι Σαλός, τρελός δηλαδή, για λόγους ταπείνωσης. Και αυτό το γνώριζε μόνο ο μαθητής του επιφάνιος, ο οποίος και διέσωσε λεπτομέρειες των εξαισίων αγιοπνευματικών καταστάσεων που βίωσε, εκτός των άλλων ο Σάλος Παύλος, ανιρπάγει εις τον παράδεισον ο Όσιος Ανδρέας, αξιώθηκε ακόμη να δει και σε όραμα την υπεραγία Θεοτόκο να απλώνει το μαφόριό της μέσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Ο κρυπτός ήλιος, ο διαχριστών σαλός και πένης και ξένος, και καταφρονεμένος από τους πάντες μακάριος Ανδρέας, κοιμήθηκε ειρηνικά σε ηλικία 66 ετών και μύρον θαυμαστών ανέβλησεν από το Άγιον αυτού σώμα. Το λείψανό του όμως δεν βρέθηκε ποτέ, διότι μετέθηκεν αυτό ο Κύριος.